Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τα αγαπημένα προϊόντα του καλοκαιριού, το τι χρησιμοποιούσα δηλαδή όλο το καλοκαίρι και μου άρεσε τέλος πάντων. Κάποια προϊόντα είναι παλιότερα, κάποια προϊόντα είναι πολύ καινούρια. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και θα σας πω συγκεκριμένα για κάθε τι. Το πρώτο λοιπόν προϊόν είναι από το Cherry Box του καλοκαιριού και είναι αυτό εδώ το After Sun. Και είναι μία κρεμούλα η οποία όταν αν έχετε κάποια εγκάβματα από τον ήλιο ή κάποιον ερεθισμό βάζετε αυτή την κρεμούλα και περνάει, δεν σας ενοχλεί δηλαδή πλέον. Μου άρεσε πάρα πολύ, μυρίζει πολύ ωραία. Είναι έτσι λίγο έντονη η μυρωδιά του, δηλαδή μπορεί σε κάποιες να μην αρέσει. Εμένα μου άρεσε πάντως, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν κάηκα καθόλου το καλοκαίρι, δεν ξεφλουδίστηκα επίσης καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ, έχει σχεδόν τελειώσει, είναι μέχρι εδώ νομίζω. Τέλειο προϊόν, δηλαδή πραγματικά σίγουρα θα το πάρω αυτό ξανά, ήταν φανταστικό. Και πάμε λοιπόν στα αντιλιακά, στο αντιλιακό μάλλον που χρησιμοποίησα τώρα το καλοκαίρι. Είναι καινούργια και τα δύο, γιατί είναι το αντιλιακό για το πρόσωπο και για το σώμα, το οποίο ήταν σετ μαζί και μιλάω για το αντιλιακό του Κορέ, που είναι με γιαούρτι... έχει SPF 30, βγαίνει νομίζω και σε 50 SPF και είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζουν φανταστικά, δεν είναι αυτό το γιαούρτι που λες μυρίζει γιαούρτι ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σου θυμίζει το γιαούρτι αλλά σαν επιδόρπιο γιαούρτιο θα μπορούσα να πω, δηλαδή σου μυρίζει κάτι ωραίο, γλυκό, είναι πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά του. Το χρησιμοποίησα και αυτό όλο το καλοκαίρι και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν σε πολύ καλή προσφορά. Το βρήκα νομίζω γύρω στα 19,5 ευρώ και τα δύο μαζί. Τα ml να σας πω είναι 150 αυτό και 50 αυτό για το πρόσωπο. Και ήταν φανταστικά, νομίζω η καλύτερη αγορά που έκανα φέτος. Και πάμε σε κάποια πράγματα τώρα μακιγιάς. Το πρώτο προϊόν που χρησιμοποίησα, το οποίο το έχω αρκετά χρόνια και ήθελα να το τελειώσω, είναι το make-up της L'Oréal, το Infallible, το 16 ώρες και έχω το νούμερο 200 που είναι το Golden Sand. Και είναι αυτό, θα το ξέρετε φαντάζομαι, έχω και review γι' αυτό, πολύ παλιό review. Είναι το αγαπημένο μου make-up, είναι φανταστικό, έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη, χωρίς να δείχνει, ξέρεις, σαν να είναι το πρόσωπο παστωμένο ας πούμε. Ούτε είναι matte, αλλά ούτε σου δίνει έτσι τη γυαλάδα που έχεις όταν έχεις πάρα πολύ λιπαρότητα. Είναι κάτι φανταστικό, δηλαδή πραγματικά. Σίγουρα θα δοκιμάσω και την καινούργια σειρά της L'Oréal, την Infallible, γιατί αυτό είναι παλιό και φαντάζομαι δεν θα κυκλοφορεί πλέον. Πάντως είναι αγαπημένο foundation αυτό και επειδή το είχα σε πιο σκούρη ας πούμε απόχρωση από ότι είναι κανονικά το δέρμα μου, το χρησιμοποιήσω κυρίως καλοκαίρι και γι' αυτό δεν το είχα τελειώσει όλο αυτό το διάστημα. Αλλά είναι αγαπημένο και σίγουρα θα πάρω και την καινούργια σειρά. Επίσης, ένα προϊόν που χρησιμοποίησα τώρα πρόσφατα, έχει νομίζω ένα μήνα, ενάμιση που το έχω πάρει, είναι το concealer της Rimmel, το Wake Me Up, στην απόχρωση το 4, Soft Beige. Και είναι αυτό εδώ το concealer, είναι πάρα πολύ ωραίο concealer, είναι λίγο σκούρο και το χρησιμοποιώ τώρα που έχω έτσι λίγο μαύρισμα, για το χειμώνα σίγουρα θα μου είναι σκούρο. Δίνει αρκετή κάλυψη, είναι πάρα πολύ ωραίο concealer και είναι σε πολύ καλή τιμή, νομίζω είναι γύρω στα 5 ευρώ, ίσως και 6, δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Πάρα πολύ ωραίο concealer και αυτό και θέλω να δοκιμάσω και το foundation αυτής της σειράς, το Wake Me Up. Γιατί έχω δοκιμάσει ένα foundation της Rimmel, το Lasting Perfection, κάπως έτσι, και μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να δοκιμάσω και άλλα αυτής της εταιρείας. Και μιας και μίλησα για τη Rimmel, θα σας δείξω και το προϊόν που είναι μια παλετίτσα για τα φρύδια και είναι το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ που είναι καθαρά για τα φρύδια. Και είναι το Brow This Way.
Λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν εδώ την πολύ ωραία συσκευασία μαζί με δύο πινελάκια που είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή το μόνο μειονέκτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό, ειδικά αυτό εδώ που είναι και σε διπλής όψης, από εδώ δηλαδή βάζετε το τζέλ και από εδώ τη σκιά, είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι πάρα πολύ εύχρηστο αυτό, αλλά κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, εγώ αυτό χρησιμοποιώ για να βάψω τα φρύδια μου. Και επίσης, ένα ακόμα μειονέκτημα που έχει, βασικά να σας πω ότι είναι το 003 που είναι dark brown και είναι το πιο σκούρο, γιατί βγαίνει και σε άλλες δύο, σε άλλα δύο χρώματα για πιο ανοιχτόχρωμες κοπέλες. Το τζέλ μου άρεσε φοβερά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ που είναι η σκιά είναι λίγο ανοιχτή και επειδή τα φρύδια μου είναι μαύρα, φαίνεται περίεργα και επειδή είναι και λίγο καφέ σε πιο έτσι ζεστές αποχρώσεις, φαίνεται λίγο περίεργα. Αν ήταν σε πιο ψυχρές, νομίζω θα ήταν καλύτερο. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλετίτσα, σίγουρα θα την ξαναπάρω και την είχα πάρει από το Feel Unique με μια έκπτωση από 5,5 ευρώ νομίζω που κάνει, το είχα πάρει 3 ευρώ και κάτι. Και αφού είμαστε στη Rimmel, θα σας δείξω και την πούδρα που έχω, που την έχω αρκετό καιρό. Είναι η Stay Matte και είναι το Transparent, το νούμερο 001. Και είναι αυτή εδώ η πούδρα που ανοίγει έτσι. Και όπως βλέπετε έχει τελειώσει μέχρι εδώ, ας πούμε, έχει φτάσει στον πάτο του. Βέβαια έχει πολύ ακόμα για να τελειώσει. Είναι πάρα πολύ ωραία πούδρα, δεν έχει καθόλου χρώμα, σετάρει πάρα πολύ ωραία. Πολύ οικονομική, πάρα πολύ ωραίο προϊόν και αυτό. Γενικά τις Rimmel μου αρέσουν πάρα πολύ όσα έχω δοκιμάσει. Αφού είμαστε λοιπόν στο πρόσωπο, θα σας δείξω και το highlighter που χρησιμοποιώ, που είναι το Mary Lumanizer από την εταιρεία The Balm και το ξέρετε όλες φαντάζομαι. Είναι εξαιρετικό προϊόν, έχει καθρέφτη και έχει και το προϊόν εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο, δίνει έτσι πολύ ωραία λάμψη εδώ σε αυτήν εδώ την περιοχή. Εγώ το χρησιμοποιώ συνήθως, δεν βάζω ούτε στη μύτη ούτε στα χείλη όπως βάζουν κάποιοι, ίσως και λίγο κάτω από το φρύδι, αλλά εκεί. Εκτός αν θέλω κάτι έτσι too much και βάλω και σε αυτές τις περιοχές, αλλά συνήθως βάζω μόνο εδώ. Είναι εξαιρετικό προϊόν, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, αλλά μπορείτε να το βρείτε σε καλή έκπτωση. Νομίζω εγώ το είχα πάρει γύρω στα 14 ή 16 ευρώ. Από 25 νομίζω πόσο έχει. Από το Feel Unique επίσης. Λοιπόν, πάμε σε ένα μολύβι ματιών το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ ανεξαιρέτως εποχής, αλλά συνήθως το καλοκαίρι μου αρέσει γιατί δίνει έτσι το κάτι της του τέλος πάντων. Είναι το μολύβι της Radiant το νούμερο 20 και είναι αυτό εδώ, είναι ένα μπλε χρωματάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και όπως σας είπα και πριν, δεν είναι ανάγκη να είναι καλοκαίρι για να φορεθεί, έτσι. Από την άλλη μεριά αυτά τα πινέλα της Radiant έχουν ένα σφουγγαράκι το οποίο ποτέ δεν χρησιμοποιώ, αλλά είναι καλό έτσι να υπάρχει μήπως χρειαστεί. Και πάμε και σε δύο προϊόντα για τα χείλη, το οποίο το ένα μοιάζει πάρα πολύ με το άλλο. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Beauty Line Cosmetics και είναι αυτό η παλιά συσκευασία του. Σας έχω κάνει review για αυτά τα κραγιόν. Και είναι το νούμερο 5 που είναι φανταστικό χρώμα, καλοκαιρινό και είναι ένα φούξια, πάρα πολύ ωραίο χρώμα αυτό και είναι πάρα πολύ σταθερά αυτά τα κραγιόν, όχι τόσο όσο τις Golden Rose, αλλά είναι φανταστικά, ειδικά για την τιμή τους που είναι 2,5 ευρώ. Είναι φανταστικά, δηλαδή θα τα έπαιρνα όλα πραγματικά. Και το επόμενο λοιπόν είναι, εντάξει δεν θα μπορούσε να μην είναι της Golden Rose και είναι το νούμερο 13, το οποίο είναι επίσης από τη σειρά Velvet Matte, έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα φούξια χρώμα φανταστικό καλοκαιρινό και θα το βάλω δίπλα να δείτε. Είναι λίγο, εντάξει είναι matte αυτό, το άλλο δεν είναι matte, είναι λίγο πιο προς το κόκκινο, το άλλο ροζίζει, αυτό κοκκινίζει λίγο αν μπορώ να το πω και είναι αυτό εδώ που είναι λίγο πιο σκούρο.
αλλά είναι αρκετά κοντά. Και πάμε να σας δείξω και δύο πινέλα φανταστικά από τη Sigma. Sigma Beauty λοιπόν, είναι εντάξει, εξαιρετικά τα πινέλα. Τα δύο αγαπημένα μου, γιατί έχω νομίζω 4. Τα δύο αγαπημένα μου είναι, το πρώτο είναι το νούμερο Ε38, το οποίο το χρησιμοποιώ στα μάτια εδώ ακριβώς για να σβήσω τις σκιές, για να μην έχουμε έτσι έντονες γωνίες. Και το επόμενο είναι ένα foundation brush, το 3DHD Kabuki, το οποίο είναι εντάξει, εξαιρετικό. Δηλαδή και μόνο η συσκευασία του πραγματικά είναι τόσο chic, είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ μαλακό και είναι πυκνές οι τριχούλες και είναι, αν δείτε, από τη μία πλευρά έρχονται έτσι, από την άλλη έτσι και κάνει μία σαν γωνία, σαν γραμμή εδώ, είναι φανταστικό και μπορεί να απλωθεί και για concealer μπορεί να το χρησιμοποιήσετε, δηλαδή πραγματικά είναι φανταστικό αυτό το πινέλο. Εγώ συνήθως βάζω το make-up μου και επειδή έχει αυτήν ακριβώς αυτό ακριβώς το σχήμα, μπορεί να μπει και σε σε περιοχές πιο δύσκολες για να μπει ένα πιο μεγάλο πινέλο που θα χρειαστείτε, δηλαδή ένα πιο μικρό. Με αυτό όμως δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή μπαίνει ακριβώς εδώ, φτάνει και μέσα δηλαδή εδώ στο μάτι αν θέλετε για concealer. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Επίσης δύο προϊόντα για τα νύχια που χρησιμοποίησα. Το καλοκαίρι εγώ συνήθως και το χειμώνα μου αρέσει να βάφω τα νύχια μου σε άσπρο χρώμα. Το αγαπημένο μου λοιπόν είναι από τη 16, το νούμερο 403 και είναι αυτό εδώ το άσπρο το χρωματάκι. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν χρειάζεται να περάσεις 100 στρώσεις για να βγει το άσπρο, με τη μία είσαι κομπλέ. Και το άλλο χρώμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ένα περίεργο taupe θα το έλεγα το χρώμα του, είναι της Golden Rose, το νούμερο 120. Και είναι αυτό. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι σαν μοβ καφέ, γι' αυτό το λέω taupe, συνήθως αυτό το χρώμα είναι κάπως έτσι. Και πάμε σε δύο προϊόντα για τα μαλλιά. Το ένα το είχα πάρει αυτό από την εταιρεία Mastic Spa, είναι το Sun Argan Hair Oil με SPF 15. Το είχα πάρει από ένα περιοδικό, νομίζω το Shape του Ιουλίου, δεν θυμάμαι. Μυρίζει φανταστικά, μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποίησα λίγο σχετικά, γιατί χρησιμοποίησα κι άλλο ένα που είχα και εντάξει, βλέπετε ότι δεν έχει κατέβει πάρα πολύ. Μου άρεσε όμως τρομερά, είναι φανταστικά, μυρίζει δηλαδή τόσο ωραία πραγματικά. Είναι φανταστικό. Και ένα άλλο λαδάκι που χρησιμοποίησα, αυτό το χρησιμοποίησα λίγο περισσότερο, δεν μπορείτε να το δείτε φαντάζομαι στην κάμερα, αλλά είναι και αυτό από το Cherry Box του Ιουλίου, του καλοκαιριού βασικά, και είναι από την εταιρεία Thank You, λέγεται Sun Kiss Body and Hair Oil με SPF 15 και αυτό. Είναι έτσι ένα λαδάκι για τα μαλλιά, αντιλιακό ας πούμε λαδάκι, και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Cherry Box του καλοκαιριού του 2016, είναι στα 100 ml. Και μυρίζει και αυτό φανταστικά. Αυτά τα δύο τα λαδάκια τα χρησιμοποίησα το καλοκαίρι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Και εντάξει, έχει μπόλικο προϊόν μέχρι να τελειώσει. Και πάμε και σε ένα τελευταίο προϊόν, αγαπημένο. Νομίζω σας είχα μιλήσει στα M-tis γι' αυτό, γιατί το είχα σε μίνι συσκευασία που τελείωσε και πήρα και την κανονική του. Και πρόκειται για το γαλάκτωμα σώματος από την Body Farm, με άρωμα βανίλια και γάλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα γαλάκτωμα σώματος, το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, δηλαδή αν σας αρέσουν δηλαδή, τα γλυκά και οι γλυκές μυρωδιές, θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δυστυχώς δεν το βγάζουμε σε προσφορά ένα συνένα όπως γίνεται με τις άλλες μυρωδιές. Πάντως αυτό από ό,τι βλέπω έχει και aloe vera και
και χοχόμπα. Είναι, εντάξει, φανταστικό. Φανταστικό. Η τιμή του νομίζω είναι γύρω στα 6,80. Κάπου εκεί. Και είναι φανταστικό. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα προϊόντα που είχα να σας δείξω, που χρησιμοποίησα το καλοκαίρι. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο προϊόν από αυτά, πείτε μου τη γνώμη σας, αν σας άρεσε, αν σας άρεσε ή όχι. Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα πούμε σε καινούριο βιντεάκι. Γεια σας!